Μέρη Ευγενή. Καλημέρα σας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, κύριοι αντιπρόσωποι φορέα της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου, κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε Γονικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές. Σας καλωσορίζουμε στη φετινή έκθεση με τίτλο «Παρουσίαση έργων μαθητών στην τοπική κοινωνία του πρώτου ΕΠΑΛ Φλόρινας, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και του πρώτου ΕΠΑΛ Αμιντέου που οργανώνει το πρώτο εργαστηριακό κέντρο». Τα έργα κατασκευάστηκαν από τους μαθητές υπό την επίβλεψη των καθηγητών ειδικοτήτων στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Με την έκθεση αυτή πραγματοποιείται άνοιγμα του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία, στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες και στους γονείς. Τα έργα των μαθητών είναι ένα δείγμα του μόχθου και της προσπάθειας που γίνεται στα επαγγελματικά λύκεια, έτσι ώστε να καλλιεργηθούν κλίσεις και δεξιότητες στους μαθητές για να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και να ανταχθούν στην αγορά εργασίας. Παρά την οικονομική κρίση και τις ολοένα μειωμένες επιχορηγήσεις προς τα σχολεία, οι μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους κατάφεραν να κατασκευάσουν αυτά τα έργα που σας εκθέτουμε σήμερα εδώ. Η πολιτεία από την πλευρά της με τον τελευταίο νόμο 4186 του 2013 για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στοχεύει στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση της μάθησης στον χώρο εργασίας. Επιδιώκει τη στενότερη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την οικονομία, έτσι ώστε να προσελκύσει ο τομέας αυτός περισσότερους νέους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΤΕΦΟ, του Κέντρου Αναφοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έως το 2020, το 60% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα θα απαιτούν προσόντα και δεξιότητες μεσαίου επίπεδου που αποκτώνται μέσα από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Γι' αυτό και εμείς ως φορείς και κοινωνία πρέπει να εστιάσουμε και να βοηθήσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση ώστε να αρθούν οι διάφορες προκαταλήψεις που επικρατούν. Τέλος, ευχαριστώ τους διευθυντές και υποδιευθυντές των επαγγελματικών λυκείων, την υποδιευθύντρια και τους υπεύθυνους τομέων του εργαστηριακού κέντρου, όλους τους εκπαιδευτικούς και φυσικά τους πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης, τους μαθητές. Στη συνέχεια και μετά το πέρας των χαιρετισμών, οι μαθητές και οι συνάδελφοι θα σας ξεναγήσουν και θα σας ενημερώσουν για τα έργα που κατασκεύασαν. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε όλο και πιο καινοτόμα έργα. Για να το πετύχουμε βέβαια αυτό, χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και τον κύριο Νικολάου που καθιέρωσε την περσινή χρονιά αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω που για δεύτερη χρονιά πραγματοποιούμε αυτή την πολύ σημαντική παρουσίαση στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας στο Διοικητήριο. Ευχαριστώ όλους τους μαθητές, τους καθηγητές, γιατί μας δείχνουν ποιο είναι το σχέδιο και ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα των μαθητών είναι πασιφανής και δεν αμφισβητείται πλέον από κανένα. Εγώ χαίρομαι πραγματικά γιατί οι καθηγητές μαζί με τα παιδιά, με τους μαθητές, συντελούν ένα πολύ σημαντικό έργο στο πώς πρέπει να είναι η διαδικασία σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας και ποια είναι τα μοντέλα που πρέπει να ακολουθήσουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη στη χώρα μας και να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της δυναμικής, ακόμα μεγαλύτερης, πιο δυναμικής παρουσίας των παιδιών, δεσμεύεται ότι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και των τριών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτό που οραματίζετε και αυτό που θέλετε να σχεδιάσετε για τη Φλόρινα, για την επιχειρηματικότητα και για την δημιουργία. Εγώ από τη μεριά μου έχω μείνει έκπληκτος από τη δουλειά που έχει γίνει, γιατί υπήρχε μια ξενάγηση και χθες κατά την είσοδό μου από τα παιδιά και μου δείξανε πώς αυτοί αντιλαμβάνονται το μέλλον
και πώς πρέπει να δραστηριοποιούμαστε πάνω στα θέματα της τεχνολογίας. Αλλά βλέπω σήμερα πραγματικά ότι και στην αγροτική οικονομία και στον τρόπο πώς πρέπει να καλλιεργούμε τα φυτά και πώς πρέπει να τα αναπτύσσουμε, και εκεί υπάρχει μεγάλη δυναμική. Θεωρώ ότι η παρουσία σας εδώ μόνο βοηθάει και αναπτύσσει την περιοχή μας και σας είμαστε ευγνώμονες. Όλη η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το Διοικητήριο, η Περιφερειακή Σύμβουλη και όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ καλές σπουδές και ελπίζω ότι όταν θα τελειώσετε το σχολείο σας να είσαστε απόλυτα αποτελεσματικοί όπως είσαστε σήμερα στη σημερινή παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την πολύ ωραία αυτή εκδήλωση που κάνουμε σήμερα εδώ. Θέλω να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, γιατί βρίσκομαι στο φυσικό μου χώρο, ένα χώρο που υπηρέτησα με όλους τους συναδέλφους της τεχνικής εκπαίδευσης για 30 χρόνια. Θέλω να σας συγχαρώ όλους, κυρίως τους μαθητές, και να πω ότι ο Δήμος θα είναι πάντα κοντά σας. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Φλόρινας, δεν έχω λόγια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους καθηγητές, στους μαθητές. Συγχαρητήρια σε όλους σας όπου πραγματικά προσπαθείτε, καινοτομείτε, έχετε διάθεση για προσφορά. Εξάλλου, το Επιμελητήριο είναι ένας φορέας ανάπτυξης, ο οποίος θα μεταφέρει όλες αυτές τις ενέργειες σε κεντρικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας βαστίχτηκε στα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή που αντιπροσωπεύετε και θα κληθείτε να εκπροσωπήσετε. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την προσπάθεια αυτή που πραγματικά, εκτός από τα μεγάλα συγκεντρικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μπροστά και πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στερέωμα, βλέπουμε ιδιαίτερη χαρά την προσπάθεια αυτή, η οποία στο μηχανολογικό τομέα, στον τομέα των υπολείπων δραστηριοτήτων, συμβάλλει και θα φέρει πλούτο στην περιοχή. Το Επιμελητήριό μας θα προσπαθήσει να δικτυώσει με τις επιχειρήσεις την προσπάθεια αυτή, να την προωθήσει, συμβάλλοντας έτσι σε θέσεις εργασίας, να μπορεί δηλαδή ο εργαζόμενος την επόμενη μέρα μετά από ο μαθητής την επόμενη μέρα μετά από τη φοίτησή του, να μπορέσει σε ένα υγιές επενδυτικό περιβάλλον να επιχειρήσει ο ίδιος, να στελεχώσει επιχειρήσεις, βοηθώντας έτσι τον τόπο, την οικονομία του τόπου αλλά και τον εαυτό του προσωπικά. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Το Επιμελητήριο θα είναι αργός και συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο σας. Εγώ δεσμεύομαι και το έχουμε κάνει πράξη τόσο με ενημερωτικές εκδηλώσεις και ομιλίες για το επιχειρήν, το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό που ξεκινήσαμε πέρσι, έτσι και φέτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην 6η Δημοτικού, ξεκινάμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου. Θα προβάλλουμε και τις ενέργειες αυτές που έχετε κάνει, ίσως και μία μέρα αποτελέσει επίσκεψη των παιδιών αυτών για να αποκτήσουν ερεθίσματα ώστε να πραγματικά να επιχειρούν και σε άλλους τομείς. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το έργο. Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κυρία Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου και πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτρες των επαγγελματικών λυκείων του νομού μας τη σημερινή μέρα, κατά την οποία παρουσιάζουν δείγματα της σημαντικής δουλειάς που γίνεται στα σχολεία μας. Οι νέοι άνθρωποι με τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη, τον ενθουσιασμό και την ανάγκη για δράση που τους διακρίνει, αποτελούν ένα ζωντανό κεφάλαιο για κάθε κοινωνία που σε συνδυασμό με την υποστήριξη και το μεράκι των δασκάλων τους μπορεί ακόμα και σε περίοδο ύφεσης ή οικονομικής κρίσης να γίνει ο κινητήριος μοχλός προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και για μένα προσωπικά, ως εκπαιδευτικό που με επί σειρά ετών την υπηρέτησα. Γιατί είναι σημαντικός μοχλός στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας, όπως αποδεικνύουν τα ερευνητικά δεδομένα στις χώρες όπου αυτή είναι ευρύτερα διαδεδομένη. Στους ίδιους τους νέους εξάλλου προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για την πραγμάτωση του δυναμικού τους, αφού μέσα από διαφορετικές ειδικότητες που παρέχει και τις πολλές ώρες πρακτικής άσκησης στα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των προσωπικών κλίσεων και δεξιοτήτων τους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Εργαστηριακό Κέντρο Φλόρινας για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης που πλέον έγινε θεσμός στο νομό μας, τους συναδέλφους των εκπαιδευτικών λυκείων που ενέπνευσαν αυτά τα παιδιά και στάθηκαν δίπλα τους, και φυσικά τους μαθητές και τις μαθήτες του σχολείου μας που έμπρακτα αποδεικνύουν τη δημιουργικότητα και το κέφι τους για μάθηση. Εμείς θα είμαστε κοντά σας τόσο με την υποβολή προτάσεων προς την κεντρική εκπαιδευτική διοίκηση, όσο και με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και τοπικής κοινωνίας, ώστε ο θεσμός της τεχνικής εκπαίδευσης να αποδώσει τα μέγιστα στις οικογένειες που την εμπιστεύονται, αλλά και στον τόπο μας που έχει ανάγκη τους δημιουργικούς και καταρτισμένους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ. Θέλω, συγχωρείτε, να καλέσω όλους τους συμπατριώτες μας, όλους τους φλωρινιώτες, να έρθουν εδώ πραγματικά, γιατί αξίζει να επισκεφτούν αυτή την έκθεση μέχρι και την Παρασκευή που θα είναι εδώ η παρουσίαση και να δούνε τα παιδιά τι σημαντική δουλειά έχουν κάνει. Λοιπόν, όλοι οι φλωρινιώτες είναι υποχρεωμένοι να περάσουν και να δουν τα έργα των παιδιών που είναι τόσο πολύ σημαντικά για το μέλλον, για την πρόοδο αυτού του τόπου.